Προσοχή, έλα, καλή δύναμη. Οι 60 δασοκομάντος της Κρήτης έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη με τη φωτιά αλλά και κάθε φυσική καταστροφή. Με υπερσύγχρονα μέσα και τη συνδρομή ελικοπτέρου που αποτελεί το ισχυρό πλεονέκτημα της επίλεκτης μονάδας. Της Τρίτης ΕΜΟΔΕ που επιχειρεί εδώ και περίπου ένα χρόνο στην Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και ολόκληρη τη χώρα αν χρειαστεί. Το πλεονέκτημα είναι ότι με το που έχουμε έναρξη μιας πυρκαγιάς, το αερομεταφερόμενο τμήμα πάει στη γέννηση της πυρκαγιάς, σε κάποιες περιπτώσεις ενσωματώνεται με τα άλλα πληρώματα τα επίγεια ή σε άλλες περιπτώσεις δρά από μόνο του και μάλιστα επειδή είναι νέα παιδιά και αριθμητικά έχουμε δύναμη, έχουμε πολλές επιτυχίες όσον αφορά στην άμεση καταστολή δασικών πυρκαγιών. Μία ομάδα ελικοπτέρου να μεταβεί για πυρκαγιά στη Ρόδο και μία δεύτερη ομάδα υποστήριξης. Ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε στο στρατηγείο της μονάδας που βρίσκεται σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας ανά πάσα στιγμή. Η ομάδα επιχειρεί με δύο κλιμάκια, ένα αερομεταφερόμενο και ένα επίγειας υποστήριξης, όπως εξηγούν οι επικεφαλείς. Ο κύριος Γιώγας. Σε πόση ώρα είστε έτοιμοι? Από τη στιγμή που ερχόμαστε στην υπηρεσία 7.30 ώρα το πρωί, τα άτομα είναι έτοιμα. Φτιάχνουν τον εξοπλισμό τους. Με το που θα χτυπήσει το κουδούνι, σε ένα λεπτό, δύο λεπτά, εμείς φεύγουμε από τη μονάδα. Βάση της Τρίτης ΕΜΟΔΕ είναι ο χώρος εντός της 126ης Μυναρχίας Μάχης του Ηρακλείου που έχει παραχωρηθεί από την πολεμική αεροπορία για τις επιχειρησιακές ανάγκες της υπηρεσίας, την οποία πλαισιώνουν 10 έμπειροι αξιωματικοί και στελέχοι των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης. Επιχειρησιακά είμαστε στην πρώτη γραμμή. Επιχειρούμε μπροστά από τη φωτιά και πρέπει και σωματικά και ψυχικά να είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Μαζί τους και οι 50 ειδικά εκπαιδευμένοι κομάντος και δασολόγοι που αποτελούν τη δύναμη κρούσης της ομάδας, στην οποία συμμετέχει και η μόνη γυναίκα της ομάδας, δασολόγος Κατερίνα Μακράκη. Παρατηρούμε όλα τα κοινικά φορά μέσα από πέρα για να ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα κυλήσει η μέρα μας. Στη διάρκεια των πτήσεων γίνεται από αέρος εκτίμηση για την εξέλιξη της φωτιάς, την κατεύθυνση κάθε μετόπου, τις πυροθερμικές συνθήκες στο πεδίο, πληροφορίες που μεταφέρονται στις επίγειες δυνάμεις. Βλέπει τη συμπεριφορά της φωτιάς και ανάλογα δίνει και τις πληροφορίες στον επίγειο επικεφαλής εδάφους για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια βίαιη πυρκαγιά. Οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν πολλές φορές καθιστούν αδύνατη τη βοήθεια από αέρος, αλλά και επικίνδυνη την προσπάθεια προσέγγισης για τους δασοκομάντος, όπως έγινε στην περίπτωση της μεγάλης φωτιάς στον Πλακιά, όπου κλήθηκαν να επιχειρήσουν λίγες μόλις μέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της Τρίτης ΕΜΟΔΕ. Το κάθε πράγμα είναι κάτι καινούργιο και για μας, αλλά ακόμα περισσότερο για τα νέα παιδιά, τα οποία τα εκπαιδεύουμε συνέχεια και για δασικές αλλά και για άλλες καταστροφές τις οποίες θα προκύψουν. Οι δασοκομάντος είναι οι μόνοι που έχουν την εξουσιοδότηση της χρήσης αντιπύρ, να προκαλέσουν δηλαδή ελεγχόμενη φωτιά για να εξουδετερώσουν την καύσιμη ύλη μέσω της οποίας ένα μέτωπο φωτιάς μπορεί να εξαπλωθεί. Για την αρτιότερη εφαρμογή του μέτρου, δύο από τους επικεφαλείς της Τρίτης ΕΜΟΔΕ που μίλησαν στην Κρήτη TV βρίσκονται ήδη στην Αμερική και εκπαιδεύονται από Αμερικανούς κομάντο. Hot shots, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν την τεχνογνωσία επειδή την κάνουν χρόνια στη χρήση αντιπυρός, κατάκαυσης αλλά και των heli-tag cruise, τα πληρώματα των ελικοπτέρων.